Το πύρινο μέτωπο στον προφήτη Λία μένεται πάνω ακριβώ από το χωριό, σε δύσβατη περιοχή και με το έργο τη πυρόσβεση να είναι δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων. Και εμένα είναι αυτό το σπίτι και φοβήθηκα πάρα πολύ. Ενσχίσαμε, εντάξει. Ποιο θα είναι σχάμα, βλέπεις... βλέπει το, το ξοκλήσι πάνω από το χωριό αλλά και το φρούριο τεμένους απειλούνται από τις φλόγες την ώρα που κάτοικοι έντρομοι είτε προσπαθούν να απομακρύνουν από τα σπίτια τους τις φλόγες είτε να φύγουν από αυτά φοβούμενοι μια επέκταση που θα έκαιγε τα πάντα στο πέρασμά τη. Ο καιρό δεν βοηθάει να <σφυλί> <σφυλί> είναι δύσκολο πάνω. Και δεν είχαμε ούτε νερό στη βρύσε να σβήσουμε τη φωτιά. Ανησυχήσατε, φοβηθήκατε, φαντάζομαι. Ασφαλώ. Ασφαλώ. Ήρθε γρήγορα, δηλαδή αμέσω ήρθε και. Ο κάτοικο του προφήτη Λία, που ενημέρωσε την πυροσβεστική, δείχνει το σημείο που υπολογίζει ότι ξεκίνησε η φωτιά. Και βλέπω τη φλόγα από εκεί. Παρατέταρτο. παίρνω το 100 στον πανικό μου, το 199 αμέσω, σε ένα τέταρτο ήταν εδώ. Προσπαθώ να βρω νερό για να βρέξω, μην πλησιάσει τα σπίτια. Τίποτα, δεν έτρεχε νερό. Βγάζω ηλικιωμένη αυτοκίνητα, γειτόνου, ειδοποιώ. Σχεδόν άμεσα εκτός από τους 80 περίπου πυροσβέστες που έσπευσαν με 20 οχήματα και τα πεζοπόρα τμήματα ξεκίνησαν τις στοχευμένες ρίψεις νερού και τα δύο εναέρια μέσα. Τα μέτωπα ήταν γύρω, είχαν φυσάει, είχε ήδη πάει πάνω ψηλά. Ο ζωνώνε, τα σπίτια μας είναι πάει και, και πολύ κοντά στο σημείο της φωτιά. Εν μέσω πυκνών καπνών και αναστάτωση, μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι, μετά και το μήνυμα από το 112 να φύγουν από το χωριό, με τη βοήθεια των παιδιών του εγκαταλείπουν τα σπίτια του, ειδικά άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα υγεία. Να μην ανησυχούμε που έχουμε και προβλήματα υγεία. Στην επιχείρηση της πυροσβεστικής διατέθηκαν τεχνικά μέσα και της περιφέρειας αλλά και του Δήμου, ενώ στο σημείο που οι αιστείες της φωτιάς ξεπηδούσαν η μία μετά την άλλη, βρέθηκε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινό με αντιδημάρχους αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι υπό αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το πύρινο μέτωπο στο Θραψανό με λίγη ώρα διαφορά από τον Προφήτη Λία πλησίασε εργαστήριο κεραμοποιίας και ευτυχώ, η ύπαρξη τη λίμνης βοήθησε οι φλόγε να μην απειλήσουν άμεσα το χωριό, καθώ η προμήθεια σε νερό του εναέριου μέσου γινόταν άμεσα. Εκτό από το εναέριο μέσο και τις ρήψη, δεκάδε πυροσβέστε έφτασαν άμεσα στο σημείο. Και στι δύο περιπτώσει, οι πυροσβεστικέ δυνάμει παραμένουν επίποδο, ενώ και το ανακριτικό τμήμα τη πυροσβεστική ερευνά τα αίτια εκδήλωση των πυρκαγιών. Πρέπει να έχουμε το νου μα. Όμω από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν δημιουργούμε, για παράδειγμα, ανεξέλεγκτες χωματερέ, αυτέ οι χωματερέ μπορεί να γίνουν αιστείε μετάδοση τη φωτιά πέρα από τη μόνιμη μόλυνση την οποία δημιουργούν. Και το λέω έχοντα υπόψη μου συγκεκριμένο παράδειγμα και εδώ, στον προφήτη Ηλία, την στιγμή στην οποία μιλάμε. Πάντω, ο κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιά εξακολουθεί να είναι άμεσο, αφού για τρίτη συνεχόμενη ημέρα αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία, όλο το νησί βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή αυτή του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά.